Το Brexit, για το τείχος, ήσασταν το τείχος. εκεί όταν έπεσε. Ναι, ναι, το, ήταν, ήμουν τη μέρα ακριβώ εκείνη, ήμασταν σε επίσημη επίσκεψη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ε, στο Ανατολικό Βερολίνο, και ψάχναμε να βρούμε ένα ταξί, το οποίο δεν υπήρχε στε, στο θαύμα του σοσιαλισμού. <laughs> ε, 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 εντάξει, γιατί από εκεί τα έχουμε πάθει όλα. Και μου είπανε, ήθελε οπωσδήποτε ένα ταξί για κάποια μετακίνηση, δεν θυμάμαι τι ήταν, για να μεταφερθούν κάποια χαρτιά στην πρεσβεία, κάτι γινόταν. Και μ, μου είπαν ότι μπορώ να μπω στο δυτικό Βερολίνο, Ήτανε, είχαν χαλαρώσει τα πράγματα, αλλά το τείχος υπήρχε να πάρω ένα ταξί και να το φέρω στο ανατολικό Βερολίνο, να το χρησιμοποιήσω. Οπότε μπορεί να ήμουν, ξέρω εγώ, και ένα από τα τελευταία πρόσωπα που περάσαν από το <laughs> Checkpoint Charlie. Ξέρεις τώρα και όταν είσαι νέος είναι λίγο... Ναι. Ε, το σκέφτεσαι πώς να φτάσει, έφτασα από με τα πόδια. Τι ξέρατε πάντως ότι θα πέσει το τείχος. Όχι τίποτα. Ο Χόνεκερ έλεγε του Μητσοτάκη ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο, απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Μάλιστα. Ε, Περνάω εγώ από το Checkpoint Charlie, κατεβαίνω κάτω ε, και... Ε, όπως Όπω είμαι εκεί, προσπαθώ να βρω ένα ταξί και έρχεται ένα Γερμανό και μου λέει Κάτσε εκεί που είσαι να σε φωτογραφίσω, Ένα νεαρό πάλι. Του λέω. Δεν μπορώ. Του λέω. Πρέπει να βρω ένα ταξί με περιμένει ο πρωθυπουργό. Τώρα ξέρει. Σε περνάει και για τρελό, μα λε τέτοια. Λέει. Κάτσε γιατί δεν θα το ξαναδεί. Του λέω. Τι δεν θα ξαναδώ, Τι δεν. Αυτό, εντωμεταξύ, το έχει στο άλμπουμ του ακόμα. Έχει μια σοφία βούλτευση δίπλα στο τραπέζι. Τι με το. Ακόμα μια χαρά, εγώ πώ να βρω μετά και μου την έστειλε. Τη φωτογραφία την έχω. Και μου λέει. Μη μιλά και προσπάθησε να ακούσει. Και ακούω από μακριά φωνέ. Και γυρνάω και βλέπω από μακριά πλησιάζω με ό,τι είχαν αξίνε, ε, φτιάρια, σφυριά. Γκρεμίζαν το τείχο. Και μου λέει, μου έδωσε και μια σακούλα αυτό, μου βρίσκει και το ταξί ο άνθρωπο, ανταλλάξαμε και ε, τηλέφωνα. Ε, μου βρίσκει και μια. Ήταν αυτό ο φωτογράφο, φωτορεπόρτερ από αυτού του ναι. Τους Παίρνω και μια σακούλα τείχο, και γυρίζω πίσω. Το έχετε ακόμα. ακόμα ε, έχει μείνει, τα χάρισα, έχουν μείνει ένα δυο κομμάτια. Κάτι μοτσαλάκια. Ναι. Ε, και πάω στο, στον Πρωθυπουργό, του λέω πέφτει το τείχος. Μου λέει, έλα σε παρακαλώ, έχεις κουραστεί, μόλις γυρίσουμε να πάρεις λίγη άδεια. Ε, <γλύτσαι> του λέω, πρόεδρε, πέφτει το τείχος. Τι <γλύτσαι> <γλύτσαι> <'το "Τύχυ Βέβαι γλύτσαι> έφερε ο Μητσοτάκη πάντω στο Ανατολικό Βερολίνο. Όπω έχω τη σακούλα με το τείχο, του λέω: Ορίστε, πρόεδρε το τείχο. Και κάνει. Τι μου λε, Και μου λέγει ότι ελέγχει την κατάσταση. Μάλιστα. <laughs> Έτσι λοιπόν, θα ελέγξουμε yeah. και εμεί την κατάσταση. Πάμε σε ένα σύντομο yeah. break για διαφημίσει και επιστρέφουμε σε λίγο με τείχο, χωρί τείχο. Με σοφία βούλτευση πάντως σίγουρα. εδώ είμαστε. Γυρίσαμε. Είναι 19 Αυγούστου. Η Σοφία Βουλτέψη είναι εδώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ. Φοράτε τα γέρ, κανονικότατα. Δεν σα έχει επηρεάσει ότι είναι Αύγουστο. Δεν σα αρέσει. Όχι, Οι διακοπέ Δεν είναι, οι δεν διακοπές, είναι. Δεν είμαι τον που... διακοπών, εγώ. Εσεί δεν είστε των διακοπών. Οι υπόλοιποι στην κυβέρνηση όμω. Δεν ξέρω. Γενικά μπορεί στου ανθρώπου να αρέσουν οι διακοπέ. Ε, εμένα δεν μου αρέσουν γιατί κουβαλώ παντού το κομπιούτερ, κρατάω τα αρχεία. Δεν... Αν δύο-τρει μέρε πρέπει να δουλέψω περισσότερο, τα γυρίσω ναι. για να τα ξαναβρω όλα στη θέση. Το εξωτερικό τα πηγαίνω, για παράδειγμα. Είμαι με το κομπιούτερ για mm. να μην έχω μετά να κάνω βαριά δουλειά. Πολύ φυσιολογικό δεν είναι. Και εγώ, ίδιο στυλ με εσά είμαι. Αλλά ναι, πολύ φυσιολογικό δεν είναι. Δεν είναι εργασιομανεί άνθρωποι. Δεν είναι. Κάπου έτσι έχουμε... μα αρέσει. Κάποιο κενό πρέπει να έχουμε κάπου. Ήσασταν <laughs> εδώ και πριν τι εκλογέ και είχατε πει πολλά. Είχατε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κακή τύχη και μοίρα του ελληνικού λαού. Είχατε πει στη... στην εκπομπή εδώ μαζί ήμασταν ότι ήταν με το μισθί του Πατακού στο χέρι. Είχατε πει επίση ότι ο κόσμο θέλει να σηκωθεί και να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε, ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Και είστε σήμερα εδώ και θέλω να σα ρωτήσω. Now what, που λένε και Μάλιστα. στο χωριό μου, τι θα γίνει τώρα. Λοιπόν, καλά, δεν αμφισβητούνται όλα τα προηγούμενα, δηλαδή ότι έφερε νέο μνημόνιο, ότι έριξε όλου του δείκτε, ότι είχαμε αξιολογηθεί με μπίκι και Ε, πήγε Το μισθρί του Πατακού αυτά, είναι λίγο πιο βαρύ. Έκανε συνέχεια γένεια, κάτι εγγενίαζαν συνέχεια. Δηλαδή. Τι εγενίαζαν. Κάτι εγενίασε τα οποία ήταν εγενιασμένα όλα αυτά τα έργα. Ε, 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 ότι έφερε τα capital control. Ότι πήγε πίσω, πήγε στην ύφεση. Γιατί ε, λένε πολύ εντάξει. Και τι ανάπτυξη είχατε το 2014 0,8. Εντάξει, 0,8. Αλλά 4,5 χρόνια μετά δεν έπρεπε να είμαστε 1,5 και 2. Τώρα, νομίζω σήμερα είπε ο Υπουργό Οικονομικών ότι πρέπει να έχουμε. Φιλοδοξείται μάλλον να έχουμε 2%. Αν δεν κάνω λάθο. Μα κοιτάξτε τώρα. Δεν όταν, είναι εύκολο. Όταν αυτό. Είναι, μα, μα δεν γίνεται. Αν δεν υπάρξει mm -hmm. τέτοια, τέτοια ανάπτυξη. Γιατί γι' αυτό μιλάω εγώ ότι πήγαν χαμένα 4,5 χρόνια και ήταν κακή τύχη, κακή μοίρα. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Προκαλείται από αυτού του ανθρώπου αυτή τη ιδεολογία. Α την πούμε ιδεολογία. Προκαλείται πάντοτε μια διαλυτική κατάσταση. Δεν είναι η πρώτη φορά που το παθαίνει αυτό η Ελλάδα. Τη συνέπειε του εμφυλίου ζούμε. Και σήμερα που μιλάμε, γιατί όταν όλε οι χώρε έχει τελειώσει ο πόλεμο και είναι ευτυχισμένε και να συγκροτούνται και η Ελλάδα κάνει τρία χρόνια εμφύλιο. Τι περιμένεις του, δεν θα σε στιγματίσει και στον επόμενο αιώνα αυτό. Λοιπόν, άρα, άρα λοιπόν δεν υποθηκεύθηκε ολόκληρη δημόσια υπηρεσία στο υπερταμείο. Δεν μπήκαν εκεί οι κίνδυνογον δεν κατεστράφει η ΔΕΗ. Δεν είχαν τα ελτά περισσότερε ζημιέ σε τέσσερα χρόνια από το 1828. Ωραία, που τώρα τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, γιατί τώρα έχετε λοιπόν. Να τι πάλι η Νέα Δημοκρατία κοιτάει. Υπάρχει, υπάρχει ένα χρόνο, ένα διάστημα, και μόλι προσαρμοστεί η κυβέρνηση σε αυτό το διάστημα, ένα απαραίτητο χρόνο ενημέρωση και προσαρμογή έχετε πει, πρέπει ναι, να υπάρξει. Και, βρήκε, και μετά, η αλήθεια είναι μανίκια. ότι δεν υπήρξε ούτε καν αυτό, γιατί αν θυμάστε έγινε η θεομηνία στη Χαλκιδική αμέσω mm -hmm. μετά. Και έκτοτε συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Ε, η κυβέρνηση βέβαια έφερε τρία πρώτα νομοσχέδια ε, που είχε, είχε δηλώσει από πριν ο, ο Πρωθυπουργός ο κ. Νωρίτερα. Μητσοτάκης ότι θα τα κάνει, τα έφερε και νωρίτερα ναι. ε, όσον αφορά στο επιτελικό κράτος. Στην κυβερνησιμότητα των Δήμων γιατί 1η Σεπτεμβρίου να λαμβάνουν και θα γινόταν το Μάλε Βράσε. Mm -hmm. Και στο θέμα το, της μείωσης των φόρων και του έμφυα. Ε, δηλαδή... Δεν ε, δεν Έχετε μια καθαρή τετραετία όμω μπροστά σα, ναι. σύμφωνα με τα λεγόμενά σα. Ναι, Τι αλλά... μπορεί λοιπόν να αλλάξει, για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ε, κοιτάξτε τώρα, πρέπει να βάζει στόχου ο καθένα στην πολιτική. Μικρού, μεγάλου. Ε, και μικρού και μεγάλου. Βάζει και μικρού για να προχωρούν τα πράγματα. Δηλαδή, να σήμερα ανακοινώθηκε ότι οι αλλοδαποί ε, θα πληρώνουν. Όταν πηγαίνουν στο δημόσιο σύστημα υγεία. Για του τουρίστε, νομίζω το είπα. Ναι, 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 βέβαια. Αυτό Για του τουρίστε, εννοείται. Ναι. Μα δεν επιτρεπόταν αυτό. Υπήρχε ο νόμο, δεν εφαρμοζόταν. Είναι παιδί μου, μπάτε σκύλια, λέστε. Θέλει να. Σα το λέω και δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή. Οι άνθρωποι, να αυτό που Να το εξηγήσουμε επίση, νομίζω ότι δηλαδή, έχω διαβάσει καλά. η Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγεία, σε καλύπτει. Αν κάποιο είναι λοιπόν Ευρωπαίο ναι. και έρθει εδώ και είναι τουρίστα και αρρωστήσει, μπορεί να νοσηλευτεί μπορεί ακόμη να νοσηλευτεί. και αν δεν έχει τα χαρτιά, αν θυμάμαι καλά. Όχι, βεβαίω, γιατί μπορεί να είναι επίγουσα μαζί περίσταση. Ναι. Αλλά θα στείλει τα χαρτιά mm -hmm. και θα τον καλύψει το εθνικό σύστημα τη χώρα του. Ναι. Εδώ. Δεν, δεν έχουμε μόνο Ευρωπαίους τουρίστε, Λοιπόν, ρε, οι Λοιπόν, ε... για τρίτε χώρε δεν επιτρέπεται η νοσηλεία, πληρώνουν επιτόπου. Ή στέλνουν μετά τα χρήματα, αν είναι mm -hmm. πήγον, κάπω γίνεται αυτό πάντα σε όλο τον κόσμο. Mm -hmm. Λοιπόν, και το λέω, δηλαδή, ε, δεν το λέω επειδή έχω κάτι. Mm -hmm. Ποιο στραβό δεν θέλει το φω του. Αν κοιτάξει κάποιο το πόρισμα, το εισαγγελικό πόρισμα για το μάτι. Άμα κοιτάξει κάποιο το εισαγωγικό πορίσμα για το μάτι, θα καταλάβει γιατί έχουμε πάθει όλα αυτά που έχουμε πάθει όλα αυτά τα χρόνια. Το ξεχάσαμε όμω Αθηναίσμο. Δηλαδή, 6 Μαρτίου εξεδόθη. Δόθηκε στη δημοσιότητα, λίγο είπαμε εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν, είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα και το ξεχάσαμε. Δεν είναι έτσι όμω. Κάποιο πρέπει να κρίνεται γι' αυτά. Δεν μπορεί δηλαδή να σου λέει, δεν υπήρξε κανένα συντονισμό, δεν μιλούσαν μεταξύ του. Κάνανε μία σύσκεψη στην περιφέρεια, λέει ο εισαγγελέα, που και να μην την έκαναν δεν θα άλλαζε τίποτα. Mm -hmm. Γιατί δεν είπαν τίποτα. Βέβαια, κανεί δεν μπορεί να αποτρέψει μία φωτιά. Αυτό λέω τη φωτιά, ο νόμος δεν λέει δεν θα ανάψει φωτιά. Mm -hmm. ούτε, ούτε, λέει ο νόμος δεν θα καεί κάτι. Mm -hmm. Έτσι. Όμως δεν μπορεί να μην λειτουργεί κανείς. Όλοι οι άλλοι, είπε αγγελές, όλοι έδιναν εντολές και δεν ενδιαφέρονταν να εφαρμόζονταν. Μάλιστα. Mm -hmm. Συγγνώμη. Δηλαδή τώρα τι διαφορετικό έγινε. Να σου πω εγώ. Τώρα που είχαμε τη φωτιά στην Εύβοια. Ε, έτσι. δεν ήταν το ίδιο πάντως. Ήταν μια φωτιά. Εκενώθηκαν χωριά. Αν τα άφηνε και τους ξέφευγε, και υπήρχε ασυνενοησία που υπήρχε εδώ. Παιδί μου, να σου διαβάσω. Ε, Μήπω τα ξεχάσατε. Εδώ πέρα και λέει. Τα έχουμε δει όλοι. Έχουμε ε, δει και τα ντοκιμαντίε. Δη... Ναι, θέλω να πω. Όχι, τι λέει ο Ισαγγελέα. Mm -hmm. Λέει ότι εδώ υπήρχε απόλυτη σύγχυση, έλλειψη συντονισμού. Mm -hmm. Κανείς δεν ήξερε τι έκανε. Όλοι έδιναν εντολέ σε κάποιον και ο άλλο έδινε σε άλλον εντολέ. Είτε έκαναν συσκέψη συντονιστικού, είτε δεν έκαναν. Είτε το ένα και το αυτό Μπορούσε και να μην τι κάνουν γιατί δεν είπαν τίποτα. Αυτά δεν επιτρέπονται. Λοιπόν, και σου λέω εγώ το πιο απλό. Χτυπάει η καμπάνα. Γίνεται απομάκρυνση πληθυσμού. Προβλέπεται από το νόμο. Έχουμε μεγάλη νομοθεσία για αυτά. Mm -hmm. Παίρνω ένα παράδειγμα τώρα που το έχουμε πρόσφατο. Και λέμε πώ γίνεται οργανωμένη ή ακόμη και άτακτη. Γιατί ο εισαγγελέα είπε και άτακτη mm -hmm. ε, απομάκρυνση πληθυσμού να είχαν κάνει, θα σωζόντουσαν οι άνθρωποι. Mm -hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν, και σου λέω το ένα απλό. Μη λέμε απλώ τι θα μπορούσε να έχει Όχι, γίνει. Τώρα, γιατί έχει περάσει ένα χρόνο. Ερχόταν... Στρινήσαμε ναι, ε, αλλά αυτό θύματα. τώρα. Πρέπει να σε κρίνει. Μπορεί να κυβερνήσει. Είναι καλό, είναι Έλα. καλό η κυβέρνηση να τώρα ένα παράδειγμα. Τα καράβια που ερχόντουσαν από τι ποράδε τώρα στην Εύη, γιατί πιάνουν ο μαντούδι, mm -hmm. ενημερώθηκαν ότι θα φτάσετε, αλλά θα σα ειδοποιήσουμε αν θα αποβιβάσετε ή θα φύγετε πίσω. Yeah. Στη Ραφίνα, τα καράβια έφερναν κόσμο και αποβίβαζαν αυτοκίνητα και επιβάτε με στη φωτιά. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει λογική. Και ξέρεις ωραία. γιατί γίνεται αυτό. Να το τελειώσω γι' αυτό. Θεωρούν ότι επειδή έρχεται η αριστερά, λύνονται αυτομάτω όλα μα τα προβλήματα. Ότι είναι δηλαδή κάτι σαν. Λύνονται ε, αυτοσπάτω όλα ναι, μα τα να... προβλήματα επειδή ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Γιατί, να σα πω ένα έχουμε... παράδειγμα. Επειδή λέτε για λιμάνια Εμείς Τώρα δεν έχουμε αυτήν την οτροπία. Θυμήθηκα. Λοιπόν. Mm. 92 λιμάνια, το είπαμε προηγουμένω ναι, στο βίντεο ναι, ναι, ειδήσεων, ναι. είναι αυτό. προβληματικά. Ξέρετε τι έγινε τώρα. Αυτά τα λιμάνια δεν έγιναν τώρα. Ωραία. Δεν έγιναν όμω τώρα προβληματικά τα λιμάνια. Όχι. Ήτανε. Εννοείται. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έγιναν τώρα. Όχι. Θέλεις να κάνουμε πολιτική ιστορία. Όχι, να δεν θέλω να κάνουμε πολιτική ιστορία. Ας πούμε ότι είναι απλά μετά τα πράγματα. Ότι η χώρα, στηρίζεται στον τουρισμό. 92 της. λιμάνια, λοιπόν, σε, ειδικά σε περιοχέ που θέλουμε να αναπτυχθούν, έτσι δεν είναι. Δεν λέμε τώρα για τα λιμάνια, τα, στα, στα πολύ μεγάλα νησιά που όλα τα πράγματα πάνε καλά. Και δεν το λέμε επίση εμεί. Δεν το λένε οι δημοσιογράφοι. Είναι Μάλιστα. κάτι που λένε, λοιπόν. που λένε οι άνθρωποι που. οι καπετάνοι το λένε. Εγώ δεν θέλω να να βγάλω τις ευθύνες από πάνω μας, όλοι έχουμε ευθύνες, έτσι. Όμως, αν κάνουμε λίγο πολιτική ιστορία, θα δούμε το 1974, με την πτώση της δικτατορίας, ήρθε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής και έκανε κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Το 1981... Πάπαλα, 7 χρονάκια δεν προλάβαμε να ανασυγκροτηθούμε, να φτιάξουμε θεσμού, σύνταγμα, να στείλουμε στου στρατώνε του στρατιωτικού, να φτιαχτεί συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί εμεί τα κάναμε αυτά. Να φτιαχτούν οι κοινωνικέ δομέ, να νομιμοποιηθεί το κουκουέ για να μα λέει πόσο ωραία είναι η ε, Σοβιετική Ένωση. Και ε, τώρα κάποιο λοιπόν, σα ακούει, σε ένα τέτοιο λοιπόν, το το νησί 81, και λέει Α προλαβαίνατε, δεν έχουμε λιμάνι. Μισό λεπτό. Το 1974-81 δεν υπήρχαν αυτά τα λιμάνια, τότε άρχισαν να χτίζονται mm -hmm. και μετά Συμμετώπισαν προβλήματα. 81 με 90, Πασοκάρα. 90 με 93... Ο ελληνικός λαό ψήφισε Πασοκάρα. Μπράβο, ωραία, αλλά με, για τα λιμάνια δεν... Πρόσεξε τώρα, σου λέω τι γίνεται. Ήθελε αλλαγή όμως. Ε, ναι, ναι, καλά, αλλαγή. Μα, μα το ξέρω, είναι το ίδιο όνομα τον λαό αυτό, τον λατρεύω. Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί μπορεί να κάνει τα πιο παράτολμα πράγματα. Ε, σε καιρό πολέμου, αυτά είναι προσόντα σε καιρό πολέμου, δηλαδή το παράτολμο πάθο, ο εγωισμό, ο εγώ θα σώσω τη, την οικογένειά μου, την πατρίδα μου, δεν θα περάσει ο Ξέρξη, ο Ιταλό, ο Γερμανό, αυτά. Πάω ξυπόλυτο στην πίνδο κτλ. Αλλά αυτά τα, τα παράτολμα σε καιρό ειρήνη είναι γι' αυτό έλεγε ο Κικέρονα ότι όλοι οι λαοί έχουν αρετέ και ελαττώματα. Το πρόβλημα των Ελλήνων είναι ότι οι αρετέ του είναι τα ελαττώματά του. Άρα λοιπόν, εντάξει, λε τι προτιμώ. Προτιμώ αυτό, ναι, να πολεμήσει τον Ξέρξη και δεν πειράζει. Α κάνει και τι αλλαγέ του και α τα κάνει όλα. Εγώ τον, τον θαυμάζω το λαό μα και τον αγαπώ. Όμω, 90-93 κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με ένα βουλευτή, 151, γιατί και κάνει τον νόμο Κοτσέο Γιώργας, Πάει και αυτό, ξανά έρχεται ο Ανδρέα Παπαντρέου. Πεθαίνει ο Ανδρέα Παπαντρέου. Να τόσο σημεί 8 χρόνια. Πες μου σε παρακαλώ, Ποιο φταίει και μετά. 2004. Τώρα Κώστας τι προλαβαίνετε αυτήν αυτή την τετραετία που έχετε 2004, την καθαρή μπροστά σας. 2004 τελειώνω. Αστυρία, Κώστας Καραμαλής αυ... με 7. Ό,τι προλαβαίνει να συνεφέρει. Αρχίζουν οι φωτιέ ο χαμός και τα λοιπά εκλογές. 8 παγκόσμια οικονομική κρίση. Πέστε μου τώρα σε, αυτή την, σε αυτά τα χρόνια που είπα. Ποια είναι η αναλογία της Νέας Δημοκρατίας. Και ποια είναι η αναλογία του Πασόκ που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ για να μα λέει ο Τσίπρα ότι είναι το παλιό σύστημα. Τώρα λοιπόν για τα λιμάνια. Ε, στην πολιτική πρέπει να φτιάχνουμε μικρά πράγματα και να βάζουμε μεγάλου στόχου. Mm. Αν βάλει μεγάλο στόχο, αλλά πρέπει να έχει και μια ομαλή πολιτική ζωή. Δεν μπορεί να είσαι Τρίτη Πέμπτη Σάββατο εκλογέ και δημοψηφίσματα. Μα τώρα δεν θα είσαι Ντάκ. Τρίτη Πέμπτη Σάββατο. Τώρα δεν θα είμαστε. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν τι λε. Λε ότι εγώ. Βάζω στόχο από τα 92 λιμάνια, ξέρω εγώ, σε μία δεκαετία να φτιάξω το 1 τρίτο. Ποια είναι τα πιο σημαντικά, τα πιο τουριστικά, πρέπει να το κάνει όμω, γιατί σου φέρνει έσοδα αυτό το πράγμα. Ε, και βάζει στόχου. Κάποια τα επιδιορθώνει, κάποια τα φτιάχνει εκ βάθρων, βρίσκει τα χρήματα, mm. γιατί μα πέτυχε και το μνημόνιο, α πούμε, mm. κτλ. Ε, βέβαια, έχουν ευθύνη και οι περιφέρειε, οι οποίε διαχειρίζονται πάρα πολλά χρήματα. Mm -hmm. Ε, έχουν περάσει χρήματα από τα χέρια των περιφερειαρχών όφυλαν αυτοί ε, τουλάχιστον ένα λιμάνι στις νησιωτικές περιοχές ένα λιμάνι σε κάθε θητεία τους να το φτιάξουν Εδώ είναι συλλογική ευθύνη Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τον λοβοτομή στον δήμαρχο, στον περιφερειάρχη πρέπει να λειτουργήσουμε πολιτικά Σα, ε, σαν πολιτικοί, όχι σαν ρουσφεντολόγοι Να πάμε σε άλλο πολιτικό θέμα ναι, αμέ, Λοιπόν, θέλεις. άλλο πολιτικό θέμα είναι τα εργασιακά. Ναι. Δεν θα μπω τώρα στι λεπτομέρειε στη σειρά των νόμων, των διατάξεων. Ναι. Θα, πάνε, θα είναι καλύτερα τα εργασιακά στο μέλλον. Γιατί έχει γίνει, γίνεται πολλή λόγο αυτέ τις ημέρε για το λόγο απόλυση. Ναι. Εσεί ε... λέτε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα έτσι, Εγώ... για το μέσο εργαζόμενο. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό. Εγώ ναι. θα, θα μιλήσω για τη γενική εικόνα τι μπορεί να γίνει για να είναι καλύτερα τα πράγματα στι ζωή. Εγώ δεν δέχομαι. Υπάρχει, υπάρχει εργασιακό μεσαίωνα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω να το Βεβαίως. καταλαβαίνετε. Μα πάρα όσο δεν πολύ υπάρχει καλά. οικονομία, όσο δεν υπάρχει οικονομία, φυσικό είναι. Όσο δεν υπάρχει. Μα εδώ, αυτό λέω τόσο καιρό. Γιατί φωνάζω, λέω βρε παιδιά, βγαίναμε το 14. Αφήστε. Όχι. Φάει στο κεφάλι 4,5 χρόνια βαρουφάκιου, ε, capital control, ε, υποβαθμίσει. Μήλο, μήλο. Φεύγουν οι λαφαζάνοι, δεν τα ξεχνάτε εδώ. Η... Πώ ε... μπορεί να αισθάνεται ε, σταμάτησαν, σταμάτησαν, πιο οι έρευνε για τη Πώ μπορεί να αισθάνεται καλύτερα Άρα, λοιπόν, ο εργαζόμενο αυτό. Είναι... Μα σύμφωνα με τον νόμο, με ναι. τους του νόμου του 11 και του 13, mm -hmm. έπρεπε να, έχουν, να, έχουμε βγει από το, τη μέρα της εξόδου μας από το μνημόνιο, mm -hmm. να αποκατασταθούν οι εργασιακές σχέσεις. Όταν λοιπόν από το μνημόνιο, αντί να βγούμε το 2015. Άρα τα λέγα καλά το, το 18, μνημόνιο. Στο συγκεκριμένο θέμα. Ο, ο, οι νόμοι του μνημονίου λέγανε ότι αυτά ναι. θα επιστρέψουν με την έξοδο τη χώρα από το μνημόνιο. Mm -hmm. Αλλά εμεί μπήκαμε σε τρίτο μνημόνιο. Μάλιστα. Και μήπω μπήκαμε και σε τέσσερα-πέντε μετά, γιατί όλε αυτέ τα συμπληρωμένα μνημόνια. Που ερχόντουσαν και βάζανε τον κόφτη και μετά παίρνανε τα πετρέλα και τα βάζανε το υπερταμείο. Κάθε φορά κάτι υπογράφανε. Πέντε χρόνια υπογράφουν. Ωραία. Λοιπόν. Πέντε χρόνια υπογράφανε να πάμε σε ένα δελτίο, όχι δελτίο διαφημίσεων. Ό,τι θέλει. Μπερδεύομαι, δελτίο διαφημίσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Ναι. Γιατί είναι εδώ, δεν την σταματά εύκολα τη Σοφία Βουλτεψή. <laughs> λέει ότι <laughs> θέλει. Εδώ είμαστε πάλι. One talk. Η Σοφία Βουλτεψή είναι εδώ. Συζητάμε για όλα τα θέματα τα κυβερνητικά. Μα λέει για, το... για την Πασοκάρα μα, είπε για τα χρόνια του Πασοκ. Όλα τα λέει η Σοφία βούλτεψη όπω θέλει. Εγώ θα σα ρωτήσω να μου σχολιάσετε κάτι άλλο που πιστεύω ότι θα το κάνετε εσεί με τον δικό σα τρόπο. Ε, Κυριακό Μητσοτάκη. Mm. Πρωθυπουργικό στυλ. Και look. Γιατί και το look έχει αλλάξει. Α πάμε όμω πρώτα στα τεχνοκρατικά. Ε, εμφανίστηκε να είναι ένα τεχνοκράτη πρωθυπουργό. Είχε πει ότι θα έχει μικρό κυβερνητικό σχήμα. Τελικά δεν ήταν μικρό. Μοίρασε φακέλου. Ε, Κατηγορήθηκε ότι είναι λίγο συγκεντρωτικό αυτό που κάνει. Θα ήθελα το σχόλιο σα. Λοιπόν, καταρχήν ω προ το τεχνοκρατικό, ε, πιστεύω ότι υπάρχουν ε, υφυπουργοί τεχνοκράτε. Mm -hmm. ε, πιστεύω ότι κάποιοι από αυτού θα πετύχουν. Όχι όλοι, βέβαια. Ε, ε, το, ε, το σημαντικό είναι ότι υπάρχει φίλτρο ανάμεσα σε αυτόν Γιατί το λέτε έτσι, όχι όλοι. Εντάξει. Είναι λίγο σαν να πετάτε μια μπιχτή. Εντάξει, όχι, μα πάντα στατιστικά τώρα. Είναι καινούργιοι άνθρωποι, δεν έχουν κυβερνήσει, είναι 20 τόσοι. Στατιστικά μπορεί να πετύχουν όλοι. Ναι, αλλά όλοι λέμε, το συζητάμε, δηλαδή και αυτό παίζει πάρα πολύ με, στην επικαιρότητα. Όχι στην επικαιρότητα, μάλλον στην δημοσιογραφική παραφιλολογία, ότι οι υπουργοί του μέλλοντο θα είναι τεχνοκράτε. Γιατί εντζέρω. δεν μπορεί κάποιο ο οποίο έχει πολιτική εμπειρία να. Ξέρει πάρα πολύ και θέματα τεχνολογία. Ε, να ξέρει και τι γίνεται ε, στο ίντερνετ. Εντάξει, εντάξει θα είναι, οι υπουργοί δεν θα είναι ποτέ τεχνοκράτε. Θα είναι πολιτικοί για να ξέρουν τι γίνεται τριγύρω. Και θα υπάρχουν υφυπουργοί ή τεχνοκράτε. Και λέω λοιπόν ότι είναι πολύ καλό ότι υπάρχει το φίλτρο αυτό. Δηλαδή, ο υφυπουργό mm -hmm. είναι τεχνοκράτη, ξέρει πράγματα, mm -hmm. μπορεί να συμβουλεύει, να ε, φτιάξει κάτι, να ετοιμάσει κάτι, να κάνει μία πρόταση, αλλά δεν θα νομοθετήσει στη Βουλή. Mm -hmm. Αυτό που θα φέρει νόμο για να ψηφιστεί πρέπει να είναι βουλευτή. Πρέπει να είναι πολιτικό. Ναι, και βουλευτή. Να ψηφίσει και αυτό, να σηκώσει ε, ναι, το χεράκι ειδά, του. Αυτό εννοείται, ναι, α, για να τον έχουν ψηφίσει. Δεν γίνεται να έρθει κάποιο που δεν σηκώνει το χεράκι του. Θα σηκώσει χεράκι αυτό που θα φέρει νόμο, mm -hmm. μαζί με του άλλου. Αλλιώ πώ θα γίνει. Mm -hmm. Η Μάλιστα. πρόταση όμω, ναι, μπορεί να προέρχεται από ένα τεχνοκρατικό πεδίο. Α ναι. που τώρα πια όλοι ε, λίγο πολύ ε, ξέρουν πράγματα οι πολιτικοί. Mm -hmm. Δεν είναι η πολιτική του παρελθόντος. Εάν είναι επιτυχημένη, επαγγελματία. Ναι, μα βέβαια, φυσικά. Ο καθένα, άμα έχει κάνει μια δουλειά, έχει πάρει εμπειρία. Γιατί το βασικό προσώπημα Αλλά υπάρχουν και πολλοί που δεν έχουν. Στην πολιτική είναι η εμπειρία. Δουλειά. Εντάξει, αυτό πάει, κρίνεται. Μάλιστα. Έτσι, Δεν υπάρχει θέμα. Τώρα, ω προ το, συγκεντρω... το συγκεντρωτικό, δεν έχω καταλάβει τι εννοούν. Ότι ο πρωθυπουργό δεν έχει αρμοδιότητε. Hey. Τι λένε δηλαδή. Hey, υπάρχουν, υπάρχουν διάφορα στήλ εξουσία. Νομίζω ότι α, α, oh, yeah, ως προς υπάρχει αυτό υπάρχει είναι το Στην Ελλάδα επειδή δεν είναι προεδρική δημοκρατία. Η είναι αλήθεια πλου... είναι ότι δεν Έτσι. είναι. Ναι. ναι, το σύστημα είναι πρωθυπουργικό mm. κεντρικό. Και τον υποχρεώνει ο νόμος Προεδρύου... να έχει όλες τις εξουσίες. Mm -hmm. ο, ο νόμος περί κυβερνητικών οργάνων και περί πρωθυπουργού τον υποχρεώνει να πάρει όλε τι εξουσίες. Δεν μπορεί να μην τι πάρει. Αυτό που λένε είναι ένα παραμύθι και το ακούει ο κόσμο έξω και λέει Ανέμορφα, ναι, πώ πήρε την έρθου, πώ πήρε. Αυτόματα πάνε σε αυτόν. Mm -hmm. Μόλι αλλάζει η κυβέρνηση, γιατί δεν κατάλαβα. Όταν δηλαδή ο Τσίπρα έδωσε στον παπά τα μέσα ενημέρωση, πού τα βρήκε και του τα έδωσε από το σπίτι του, τα έφερε. Το ηγετικό στυλ Κυριάκου Μητσοτάκη μοιάζει με του Κωνσταντίνου Μτσοτάκη που έχετε ζήσει, έχετε συνεργαστεί πάρα πολύ και ξέρετε. Ε, εντάξει. Ε, τώρα. Οι άνθρωποι είναι δύσκολο να τους συγκρίνεις, mm -hmm. ο, ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης ήταν πιο παραδοσιακός πολιτικός, είχε περάσει, είχε διαφορετικές προσλαμβάνουσες, mm -hmm. ε, αλλά ωστόσο, ναι, είχε ανθρώπους που εμπιστευόταν και εκείνος, προσπαθούσαν να κάνει τη δουλειά του, ήθελε να προχωρούν τα πράγματα, γι' αυτό λέω ότι... Τρία χρόνια με 151 βουλευτέ ήταν δύσκολο εγχείρημα. Ναι. Τώρα, α πούμε, υπάρχουν 158 βουλευτέ, μια άνετη δεδηλωμένη. Mm -hmm. ε, νομίζω εντάξει, έχουν περάσει και τα χρόνια, έχουμε οριμάσει όλοι και ο λαό έχει οριμάσει. Έχουμε οριμάσει αρκετά για να έχουμε έναν πρωθυπουργό που εμφανίζεται και αξίριστο και λίγο διαφορετικό, έτσι. Look. Ε, κοίτα τώρα, Αθηναή, εγώ θυμάμαι από πάρα πολλά χρόνια ότι οι άντρε το καλοκαίρι μέναν αξίριστη. Δεν μιλάω για μουσική. Δηλαδή λέγανε Είμαι διακοπέ, δεν θα ξυριστώ, θα κάνω κούρα. Ναι. Ε, το θυμάμαι αυτό. Ο, ό, ό, πάρα πολλά χρόνια ότι ισχύει. Ναι. Το καλοκαίρι ξεκουράζονται λίγο, αλλά μην έχουν κάθε μέρα. Τώρα όμω είναι τη τα μουσια. Ε, ναι, δεν ξέρω τώρα το μουσί. Υπήρχε επίση. Τώρα αυτό μου κάνει είναι λίγο, είναι λίγο κάπω. δεν μιλάω, προσέξτε, για την αξιρισιά. Την αξιρισιά την αφήνει και θε να ε, κάνει διακοπέ ε και δεν ξέρει. Δικαίωμά σου είναι αυτό αυτό ναι. θα Αυτό θα πάω στο γραφείο σου, ξυρίζεσαι. θα 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 ο Δεν ξυρίστηκε ο θα γι' αυτό. θα σας... θα στη φωτιά, δεν πήγε, ε... ναι. Το κάνει κατά διαστήματα και εκείνο, από ό,τι ξέρω. Okay. Αλλά τώρα, είναι να πω λίγο κάτι... Είναι λίγο κάνει σπανό ηγέτη, ναι. ένα τέτοιο... Να πω κάτι τώρα, δηλαδή, λύσαμε όλα τα θέματα και η κριτική μας είναι στα Μούσικα. Βλέπω διάφορους συναδέλφου που γράφουν το Μούσικα. Εσείς έχετε επίσης, σε συνέντευξή σα ότι πια μπορεί... Έχετε χρησιμοποιήσει μία φράση τη Θάτσερ για να εξηγήσετε πώ πιάνετε ο κόσμο από οτιδήποτε. Έχετε πει όταν ήσασταν, νομίζω, σα είχα ρωτήσει η πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο. Ναι. Είχατε πει ότι αν. Η Θάτσερ είχε πει ότι αν με δείτε στο ντάμεση να περπατάω πάνω στο νερό, θα πείτε ότι δεν ξέρω να κολυμπάω. Ναι, ναι. Πάντα αυτό υπάρχει. Είχε να κάνει, πάντα υπάρχει. Εντάξει, Ένα αυτό σχόρ. είχε να κάνει εντάξει, ότι βρήκαν μπροστά του μία γυναίκα, πρώτη φορά, πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο. Και ήθελα να τις φορτώνουν τα πάντα, να λένε τα πάντα. Σήμερα, ακόμη που μιλάμε, διαβάζω κάτι τρο, σιριζοτρόλ. Τι είναι αυτή, δεν ξέρω, παιδί μου. Ε, που λένε, επειδή εγώ είχα πάει στην ΕΡΤ την προηγούμενη εβδομάδα και κάτι το έφερε κουβέντα και λέω στη συνομιλη, συνάδελφο βουλευτή από το ΣΥΡΙΖΑ: Λέω, Καλά, άσε με να μιλήσω. Τέσσερα χρόνια έχω να έρθω. Και έτσι, Πώ σου φάνηκε αυτό, τη λέω. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, εκεί είχαν κάνει προγραφέ. Και βγαίνουν τώρα τα Σιριζοτρόλ. Και τι λένε για να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Λένε, μήπω επειδή ε, έριξε το μαύρο στην ΕΡΤ. Θα αλλάξει η ΕΡΤ. Δεν ήμουν εγώ υπουργό όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Mm -hmm. έτσι, όταν όμως βγαίνει κάποιο και το λέει, αλλά και να ήμουν. Είσασταν αντίθετοι στο μαύρο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ε, έπρεπε να ακολουθηθεί διαφορετική τακτική. Το ε, έχω έπρεπε πει, να το ξέρει. ακολουθηθεί διαφορετική τακτική ω προ το κλείσιμο, γιατί είχαμε μία συρρήκνωση. Ήταν η γνωστή Νέρη, την Νέρη. Ε, ε νέρι. Όχι, είχαμε περάσει μία διάμεση φάση. Ήταν η απόφαση που είχε πάρθει ήταν να γίνει αναδιάρθρωση εν λειτουργία. Mm -hmm. ε, Όμω το εν λειτουργία έπαβε, διότι μόλι ξεκινούσε να πάει κάποιο να κάνει αναδιάρθρωση, όχι μόνο επί των ημερών επί Σαμαρά δηλαδή, αλλά και πριν, επί Παπανδρέου. Ξεκινούσε μια ωραία απεργία και κλείναν όλα και δεν μπορούσαν να την αναδιαρθρώσει στο μηδέν. Έτσι λοιπόν επί χρόνια, σκεφτείτε ότι ε, υπερηφανεύονταν ότι στα τέλη, στους τελευταίους δύο μήνες, τρεις μήνες του 2012, mm -hmm. ε, είχαν 62 ημέρες απεργίας. Τώρα έχετε την ίδια έρτη μπροστά Και το 2013, προσέξτε, ναι. είχανε, ήταν η απεργία του Σαββατοκυριακού. 11 Σαββατοκύριακα χωρί Δελτίο Ειδήσεων. Πηγαίναμε τη Δευτέρα, λέγαμε στου συναδέλφου πώ πάτε, λέει πώ να πάμε. Από την Παρασκευή μα ξεχάσανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Εγώ λοιπόν πίστευα ότι έπρεπε να προειδοποιηθούν όλοι, και ο λαό και οι ίδιοι. Ότι mm -hmm. προσέξτε παιδιά, τόση απεργία, εσεί του πληρώνετε μέσω mm -hmm. τη ΔΕΗ. Έπρεπε αυτό, γιατί ξέρει, δεν το συνειδητοποιούσε και ο κόσμο. Α, η έχει απεργία. Λοιπόν, έπρεπε να γίνει δηλαδή με άλλο τρόπο. Το να λένε όμως σήμερα κάποιοι mm -hmm. ότι αυτός που έκλεισε την ΕΡΤ δεν έχει δικαίωμα να πάει στην ΕΡΤ, αυτό είναι φασισμός. Διότι η ΕΡΤ έκλεισε, αλλά hey. ξανά άνοιξε αμέσως, πρώτον. Mm -hmm. Δεύτερον, ποιος αποφασίζει. Υπάρχει όμω και μια πολύ πιο απλή σχέση. Ποιο αποφασίζει ποιο θα πάει. Μια να πολύ τον φωνάξει πιο... και να τον ρωτήσει γιατί την έκλεισε. Υπάρχει μια πιο πρωτοεπίπεδη Αυτό είναι σκέψη Ότι οι άνθρωποι που κλείσανε την ΕΡΤ έχουν κάποιο σχέδιο για αυτήν. Γιατί η ΕΡΤ αυτή είναι η ίδια είναι. Τι μπορείτε να κάνετε με την ΕΡΤ. Ε, την κλείσατε, τι άλλο μπορεί να γίνει. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Έκλεισε η ΕΡΤ και βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία και είπε ότι πρέπει να υπάρχει. Mm -hmm. Δεν προκύπτει ακριβώ από το Σύνταγμα ότι πρέπει να υπάρχει, αλλά και εμεί θέλαμε να υπάρχει. Φτιάξαμε τη δημόσια τηλεόραση και μετά φτιάξαμε την ΕΡΙΤ. Είχαν αρχίσει οι προσλήψεις. Τότε ήμουν εγώ. Εγώ δεν ήμουν όταν έκλεισε. Εγώ έγινα το 14 mm -hmm. κυβερνητική εκπρόσωπος. Η έκλεισε το 13. Μάλιστα. Mm -hmm. Τα Σιριζοτρόλα όμως συνεχίζουν να λένε μπουρδες. Λοιπόν, ε, και είχε αρχίσει, γινω, είχαν γίνει διαγωνισμοί να γίνουν οι προσλήψεις, να ξεκινήσουν. Είχαν, είχε προσληφθεί η ορχήστρα, η, η μουσική. Είχαν, είχε ξεκινήσει αυτό. Τώρα δεν ξέρω. Μετά ήρθε ο Τσίπρα, πήρε πίσω όλο τον κόσμο που είχαν πάρει και, και τι αποζημιώσει του. Mm -hmm. Εγώ νομίζω ότι έχει ένα δυναμικό γιατί πολλοί από εκείνου, αν θέλαν, δεν παίρνουν τι αποζημιώσει του. Mm -hmm. Και μένανε. Mm -hmm. Δεν του εμπόδισε κανεί, ούτε έκανε κάποιο εξαιρετικό. Εγώ σα ξαναρα... ξαναρωτάω και σα ξαναρωτάω λοιπόν, γιατί τώρα... έχετε την ίδια ακριβώ σερτ, σαν να μην άλλαξε τίποτα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Που τι λέει και το εμείς? τραγούδι. Ότι έχετε αυτή την σερτ που δεν θέλατε να υπάρχει. Αυτή τώρα, τη στιγμή μπροστά σα, ναι. Εντάξει, προφανώ τώρα στε, στελεχώθηκε εκεί πέρα το, το μαγαζί. Ε, δεν, είναι, δεν, είναι, δεν αλλάζουν εύκολα αυτά. Mm -hmm. Εντάξει, υπάρχουν τα δελτία ειδήσεων, οι εκπομπέ. Οκ. Okay. Και πιστεύω, ελπίζω, θα χαρώ πολύ να δω πολιτιστικού περιεχομένου εκπομπές ξανά. Ε, Κάποιε επαναλήψει δείχνουν ότι έχουν επιτυχία. Mm -hmm. Άρα μπορεί να κάνει πράγματα. Πάντω αυτή τη στιγμή έχουν γίνει και πάρα πολύ ακριβά ε, και σερial και αξιόλογε δουλειέ. Ναι. Δεν τι βλέπει κανεί. Ναι. Δεν τι βλέπει ενώ τι προβάλλουν και δεν τι βλέπουν. Ναι, γιατί είναι. Εντάξει, είναι θέμα και προβολή και διαφήμιση. Είναι πολλά. Είναι, είναι πολλά. πολλά. Εγώ σα ρωτάω αν αυτά τα πολλά υπάρχει κάποιο τρόπο να αλλάξουν. Ε, ε, εντάξει, άμα τη διοικήσει σωστά και τη φτιάξει σωστά και δεν περάσει τέσσερα χρόνια να. Να παρετούνται και να απολύονται 13 διευθύνοντες σύμβουλοι και στελέχοι. Δεν mm -hmm. έχει ξαναγίνει αυτό. Mm -hmm. Γιατί mm -hmm. μας λένε ότι εμείς φερθήκαμε τον ένα με τον άλλο τρόπο, και εδώ επί η παπά δεν προλάβαινε, δεν έλεγαν ο τελευταίο να κλείσει την πόρτα. Έφευγαν, τους, απέλυε, τους, έδιωχνε. Mm -hmm. Τι να πω. Γιατί, γιατί κατήργησε το υποπτικό συμβούλιο. Γι' αυτό έγιναν αυτά. Και έτσι έκανε ό,τι ήθελε εκείνο. Αλλά πες μου σε παρακαλώ, πού βρήκε ο φλαμπουράρη. Την αρμοδιότητα, ε, ας πούμε, του, το, του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πού τη βρήκε, γιατί λένε ότι έχει ο Μητσοτάκης που Ακείνος πού τη βρήκε. Μάλιστα. Την πήρε ο Τσίπρας mm -hmm. και του την έδωσε. Γιατί πρέπει να ξέρουν όλοι ότι στο δικό μας σύστημα ο μόνος που έχει δικαίωμα να δίνει άδεια για ΦΕΚ mm -hmm. είναι ο Πρωθυπουργό. Άρα τις έχει όλες τις αρμοδιότητες. Mm -hmm. Άλλο τώρα αν αποφάσισε ο Τσίπρας να δώσει στο φλαμπουράρι τη τράπεζες που δεν ξέρω τι σχέση είχε με αυτό ή στον παπά τη επενδύσει. Γιατί, γιατί. Για να μάθω, να καταλάβω κι εγώ γιατί. Πώ, πώ το έκρινε αυτό. Γιατί ο Τσίπρας δεν κυβερνούσε με το Υπουργικό του Συμβούλιο, κυβερνούσε με το προσωπικό πρωθυπουργικό Υπουργικό του Συμβούλιο, δηλαδή mm -hmm. του υπουργού επικρατεία. Του έκανε όλου υπουργού επικρατεία. και τον Γκουίκ, θυμάσαι, του ανέθεσε να μιλάει, λέει, ανάμεσα στους, στους διάφορους, τι ήταν αυτοί οι οργανισμοί, γιατί ε, για τη διαφθορά. Για να ανοίγει λέει δρόμο. Κυρία Βούλτεψη, εγώ να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ε, θα μπορούσατε να έχετε εκπομπή, δηλαδή. Αυτό που κάνετε είναι εκπομπή. Φιλοδοξώ μια μέρα να το κάνω. <laughs> Α, ορίστε, να είδη. Τόσ, τόση, <laughs> ώρα προσπαθώ να βγάλω ένα τίτλο, κάτι δεν μπορώ. Γιατί λέει τα δικά τη και είναι εγώ... δύσκολο να τη διακόψει. Αλλά ορίστε τώρα. ο τίτλο. Φιλοδοξώ, φιλοδοξώ να κάνω εκπομπή. Πάντα δημοσιογράφο. Εγώ γράφω κάθε μέρα. Ωραία. Άρα... Εκπομπή μου δεν κάνετε κάθε μέρα. Δεν κάνω κάθε Θέλει όμω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ εγώ.